Πάμε τώρα στον Φάνη τον Καραμπατσάκη. Γιατί, Φάνη μου, καλή σου ημέρα. Είχαμε μία επίθεση εκεί. Στον Άγιο Μελέτιο. Λοιπόν, τι έχει γίνει, γιατί επιτέθηκα στο Ξοπλίσιο? Είμαι στον Ιερό Ναό του Αγίου Μελετίου, στα Σεπόλια, όπου άγνωστοι δράστες εισέβαλαν βράδυ Δευτέρα στο προσκυνητάρι, ακριβώς κάτω από την κεντρική είσοδο του ναού, το οποίο είναι ανοιχτό και αφύλακτο βέβαια 24 ώρες το 24ωρο, δηλαδή πανεύκολος στόχος, και ως απάντηση, όπως λένε, για την εκένωση των καταλήψεων στα Εξάρχεια, έβαψαν με σπρέι και τις πέντε εικόνες που βλέπετε εδώ στο προσκυνητάρι. Είναι τη Ζωοδόχου Πηγής, του Αγίου Μελετίου, του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Σπυρίδωνα. Τα καθάρισαν αυτά η καθαρίστρια και ο καθαριστής του Ιερού Ναού εχθές το πρωί. Στην προκήρυξή τους υπογράφουν ως πυρήνας αναρχικών μαγισσών. Γράφουν χαρακτηριστικά πως κατέστρεψα με σπρέι πολλές ευλογημένες εικόνες. Εκφράζουν την απειλή ότι μπορεί να την κάψουν κιόλας στην εκκλησία και στρέφονται κατά της εκκλησίας γενικότερα, λέγοντας πως είναι ένας μισογενικός κρατικός θεσμός. Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα τα συμπεράσματα για αυτή την επίθεση. Μάλιστα. Βγαίνουν μόνα τους. Για όποιον μας ακούει και για τους δεκάδες πιστούς, τους δεκάδες πιστούς που έχω δει από το πρωί που έρχονται, ή γιατί κάποιος πιστεύει και γιατί κάποιος έχει χάσει έναν άνθρωπό του και ανάβει εδώ ένα κερί. Είναι προσβολή στα θρησκευτικά σύμβολα, που η αλήθεια πάλι είναι ότι ετοιμάζει και την ίδια την πίστη των Ελλήνων. Προσβολή στους πιστούς κατά βάση είναι, γιατί αυτό θέλουν, πρέπει να το σεβαστείς. Δεν το συζητάμε αυτό. Φάνη, σε ευχαριστούμε για τα όσα μας μετέφερες εκεί από τον Άγιο Μελέτιο.